Η δημιουργική απασχόληση στα νοσοκομεία αφορά νοσηλευόμενα παιδιά που έχουν έρθει είτε για κάποια χρόνια νόσο, είτε λόγω κάποιου ατυχήματος, είτε για να νοσηλευτούν για κάποια ίωση ή μικρά προβλήματα υγείας. Και αυτό που κάνουμε είναι να απασχολούμε τα παιδιά δημιουργικά με επιτραπέζια παιχνίδια, με κατασκευές, με χειροτεχνίες, με puzzles και με διάφορα παιχνίδια ηλεκτρονικού υπολογιστή, PlayStation. Αυτό που κάνουμε είναι για να εμψυχώσει τα παιδιά, για να προσπαθήσουμε να φέρουμε λίγο χαμόγελο μέσα στο νοσοκομείο, να ξεχάσουν τις επίπονες εξετάσεις, να μην συνδέσουν το νοσοκομείο μόνο με πόνο και αγωνία, αλλά να θυμούνται και κάτι θετικό από αυτή τους την εμπειρία. Μπράβο, γιατί το γέλιο δίνει χαρά και ζωή. Ναι. Και το γέλιο είναι μεταδοτικό, το ξέρεις. Πρώτη μου επίσκεψη σε νοσοκομείο ήταν σε ένα παιδάκι που είχε καρκίνο. Ήταν στον Άγιο Σάβα, ήταν σε ένα παιδί 14 χρονών, τον Αρμάντο. Ο Αρμάντο αργότερα βαφτίστηκε, έγινε Αλέξανδρος. Η μόνη του χαρά ήταν οι άνθρωποι που το χαμόγελο του παιδιού. Ήταν τα νέα παιδιά που πηγαίναν τότε και που καθόντουσαν μαζί του και του κρατάγαμε παρέα. Κατορθώσαμε, του πήγαμε τον τραγουδιστή που ήθελε, τα δώρα που ζήταγε και μετά από 6 μήνες έκλεισε τα μάτια. Σαν Αλέξανδρος όμως. Όταν ξεκινήσαμε πριν από 12 χρόνια, ήταν μια μοναδική εμπειρία που είχα την τύχη μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας μου να μοιραζόμαστε στιγμές με παιδιά που είχαν καρκίνο. Θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουμε τους φίλους του Αντρέα και θέλαμε και εμείς να τους κάνουμε παρέα, να τους κρατήσουμε το χέρι, να τους κάνουμε πάρτι, να τους φέρουμε στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Μόνο αν βρεθείς δίπλα σε αυτά τα παιδιά μπορείς να καταλάβεις τη δύναμη, το κουράγιο που έχουν και την αγάπη για τη ζωή. Πηγαίναμε για να τους δώσουμε υποτίθεται εμείς δύναμη και μας δίνανε εκείνοι. Είμαι εθελοντήρια στο Χαμόγελο του Παιδιού εδώ και 8 χρόνια. Για μένα ο εθελοντισμός, το να έρχομαι στο Χαμόγελο του Παιδιού, για μένα είναι μια ευρύτερη οικογένειά μου. Θεωρώ ότι με το να ερχόμαστε εδώ πέρα δίνουμε το πιο σημαντικό πράγμα, δηλαδή δίνουμε το παιχνίδι. Παιδί ίσον παιχνίδι. Άρα αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να στερηθούν ποτέ, ακόμα και όταν είναι στο νοσοκομείο. Είναι μια εμπειρία που σε γεμίζει τόσο πολύ και φεύγεις έχοντας πάρει περισσότερο από ό,τι έχεις δώσει. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το ένα παιδί που να είναι στο νοσοκομείο 6 μήνες και να σου πει «Αχ, πήγα να πέσω από το κρεβάτι γιατί νόμιζα ότι είμαι σπίτι μου». Αυτό σε κάνει να είσαι τόσο ευτυχισμένος και τόσο γεμάτος. Σ' αγαπώ, το πω, πάει μέρο.